Coach, πρώτα απ' όλα να μας πεις για την κατάσταση υγείας του Νικαλάθη. Θέλει να παίζει κανονικά στην προπόνηση, άρα προφανώς είναι καλύτερα. Εντάξει, ο Νίκ θέλει πάρα πολύ να παίξει, να, γενικά ένα πολύ σκληρό παιδί. Ξέρουμε ότι ήδη τον αντέχει τον πόνο. Τόσα χρόνια έχει παίξει πάρα πολλές φορές τραυματίας. Έχει φάει μια αγωνιά στα πλευρά. Ξέρουμε ότι είναι ένα κάτι που πονάει, αλλά ξέρουμε ότι μπορεί, δεν μπορεί να γίνει και χειρότερα. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι ο Νίκ αύριο θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει για να βοηθήσει την ομάδα. Όπως και όλη η ομάδα, φυσικά. Όπως και όλη η ομάδα. Είναι το καλύτερο σενάριο που μπορούσαμε να έχουμε. Όταν έχεις Ολυμπιακούς αγώνες και έχεις ένα παιχνίδι για να προκριθείς στους 8. Αυτό είναι ευλογία. Αυτό είναι, γι' αυτό το λόγο παίζουν τα παιδιά μπάσκετ. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ πέρα. Γι' αυτό είναι να παίζουμε τέτοια παιχνίδια, να ανταγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε τέτοια νοκάουτ παιχνίδια, γιατί για μας είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι το αυριανό και να προχωράμε. Λοιπόν. Επειδή είδαμε και εσένα τον Χαμογελάς και ο Κώστας είπε μια πάρα πολύ ωραία τάκα ο αρχηγός. Δηλαδή θα βάλουμε το καλύτερό μας χαμόγελο και θα πάμε να παίξουμε αύριο. Είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας. Αυτό το χαμόγελο αισιοδοξία που βλέπουμε σε όλες αυτές τις ημέρες, το πιστεύεις για αύριο ότι μπορούμε να πάμε Παρίσι? Αν δεν το πιστεύω, θα ήμουν εδώ. Έχω τα Μαρία Πρισσίνη στην ομάδα και στα παιδιά. Παρότι ενώ στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε για εξαιρετικά, στο δεύτερο μήχρονο χάσαμε για μια κατοχή. Παρότι δεν παίξαμε καλά μετά τα πρώτα 8 λεπτά με την Ισπανία, πάλι χάσαμε για μια κατοχή. Για μας το πρώτο μετάλλιο ότι ήρθαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το να είναι η Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία μετά από χρόνια. Κάποιοι το παραβλέπουν αυτό, ίσως κάποιοι το θεωρούν εύκολο, ίσως κάποιοι θεωρούσαν εύκολο ότι είναι να κερδίσει τη Σλοβενία και την Κροατία. Δεν είναι εύκολο. Το δεύτερο μετάλλιό μας είναι ότι δεν αφήνουμε κανένα μάτς να χαθεί. Γιατί αν αφήναμε κάποιο μάτς να χαθεί και αν δεν παλεύαμε και αν δεν δείχναμε αυτό το χαρακτήρα που έχουμε, αυτή τη στιγμή το παιχνίδι με την Αυστραλία δεν θα έχει σημασία. Γιατί θα είχαμε πολύ μεγάλο ντιζαβαντάζ στους πόντους. Οπότε το δεύτερο για μένα πιο σημαντικό είναι είτε παίζουμε καλά είτε όχι, δεν αφήνουμε κανένα μας να χαθεί. Έχουμε τεράστια πίστη και βγάζουμε ένα τρομερό χαρακτήρα. Το τρίτο είναι παρότι μαχητικότητα να σταματήσουμε να κυνηγάμε στο σκορ, να μπούμε από την αρχή να παίξουμε δυνατά στα πρώτα ημίχρονα, γιατί δύο πρώτα ημίχρονα δεν τα έχουμε κάνει καλά. Και να είμαστε καλύτεροι να τελειώνουμε τα παιχνίδια, να έχουμε μεγαλύτερη ηρεμία, να μην υπάρχει πανικός, να υπάρχει ηρεμία και πίστη και να τελειώνουμε τα παιχνίδια καλύτερα. Λοιπόν, coach, είμαι σίγουρος ότι είσαι πολύ καλό στα μαθηματικά, το έδειχνες όταν έπαιζες, τρίποντα, δίποντα κτλ. Προφανώς το μάθημα που τους έκανε σήμερα είναι να μην κάνουν μαθηματικά, να μην κάνουν υπολογισμούς σε διαφορές. Να πάει το παιχνίδι προς την νίκη και μετά, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει καμιά διαφορά. Μόνο με ενδιαφέρει πρώτα είναι να παίξουμε αυτό που μπορούμε και μετά να κερδίσουμε το μάτς και τότε θα δούμε και όλα τα άλλα. Πιστεύω ότι το χειρότερο πράγμα μπορεί να κάνει ένας αθλητής όταν μπαίνει στο γήπεδο να σκέφτεται διαφορές. Αυτό πρέπει να κάνει 40 λεπτά να είναι συγκεντρωμένος, κάθε κατοχή και να εμπιστευτούμε και να εκτελέσουμε το πλάνο που έχουμε βάλει στην ομάδα και να το εκτελέσουμε όσο καλύτερα μπορούμε για να έχουμε τις πιθανότητες αυτές που μας αναλογούν να κερδίσουμε το μάτς. Είμαστε όλοι, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας. Όπως είπα και πριν, το πρώτο μεγάλο άλμα για αυτήν την ομάδα ήρθε όταν κέρδισε δύο νοκάουτ στην Αθήνα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και έχουμε μια χρυσή ευκαιρία, κάτι που δεν έχουν κάνει τα παιδιά τα τελευταία 15 χρόνια και η ομάδα αυτή, να το κάνουμε αύριο. Έχω τονίσει ότι οι ομάδες χτίζονται, δημιουργούνται και έρχονται επιτυχίες. Αν έρθει η επιτυχία από φέτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι η επιτυχία που είμαστε εδώ πέρα. Αν έχει επιτυχία και περάσουμε στους 8 και ακόμα παραπάνω, καλώς να έρθει, αυτό θέλουμε όλοι μας. Αν δεν έρθει, αυτό το γκρουπ παιχτών και αυτός ο κορμός που έχει η εθνική ομάδα πρέπει να μείνει το ίδιο. Γιατί όπως βλέπουμε, όλες οι εθνικές ομάδες έχουν τον ίδιο κορμό για πάρα πολλά χρόνια και οι ομάδες χτίζονται. Δεν δημιουργούνται μια στιγμή στην άλλη. Δεν πρέπει να είμαστε πικολαμπίδα, ούτε μαγικά ραβδάκια υπάρχουν. Πρέπει να χτίζονται πράγματα για να έρθει και η επιτυχία αυτή που θέλουμε. Μακάρι να έρθει κατευθείαν, αυτό γι' αυτό είμαστε εδώ και αυτό θα δώσουμε γι' αυτό και θα δώσουμε την καρδιά μας για να το πετύχουμε. Coach, επειδή τους ξέρετε, τους διαβάσατε πάρα πολύ καλά, πρέπει να τους κόψετε το transition και τα rebound, υποθέτω, έτσι. Και άλλα πράγματα, αλλά κάποια μπορεί να είναι κλειδιά. Για σκάουτερ ετοιμάζεσαι. Εντάξει, το transition είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχεις δίκιο. Είναι η καλύτερη μας transition σε όλο το τουρνουά. Πρέπει να παίξουμε σε πολύ ψηλό τέμπο, πρέπει να παίξουμε με απίστευτη ενέργεια και πρέπει να το transition εξαρτάται και από το επιθετικό μας rebound αλλά και από τις καλές μας επιθέσεις. Γιατί βλέπουμε, λέμε, δεν είχαμε καλό transition με την Ισπανία, αλλά αυτό προήρθε από κακές επιθέσεις. Κάτι που μας βρήκε χωρίς ισορροπία και γι' αυτό μας χτύπησαν οι Ισπανοί. Οπότε πρέπει, δεν είναι μόνο το αμυντικό transition, πρέπει να κάνουμε καλές επιθέσεις ορθολογικές, πρέπει να έχουμε καλό επιθετικό rebound να πάμε παραπάνω και έτσι από εκεί ξεκινάει το αμυντικό transition. Σου θυμίζει η ατμόσφαιρα από το match, το παιχνίδι με το Ισραήλ στο Ευρωμπάσκετ του 2005? Κοίταξε, όλα τα πράγματα για να αλλάξουν πράγματα που δεν έχουν γίνει για 15 χρόνια πρέπει να κάνεις υπέρβαση, να κάνεις μια μεγάλη νίκη. Δηλαδή, θέλουμε να πάμε κάπου χωρίς να κάνουμε μεγάλη νίκη, δεν γίνεται. Συγγνώμη, δεν γίνεται να μας πούν περάστε στους 8. Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη νίκη. Άμα δεν μπορείς να την κάνεις τη μεγάλη νίκη, δεν μπορείς να ευελπιστείς να πας στους 8.
είναι λογικό. Πρέπει να κάνουμε μια πέρωση, τα παιδιά είναι έτοιμα, το θέλουν πολύ. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και στα καλά και στα άσχημα. Είναι η εθνική ομάδα της Ελλάδος και πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα και στις καλές στιγμές και στις άσχημες.